Βροχή έπεσαν οι παραγγελίες στα ψητοπολία της Πάτρας αυτή τη διαφορετική Τσικνοπέμπτη. Οι ψησταριές στόχευσαν στο delivery με ιδιαίτερες προσφορές. Οι πελάτες θα πάρουν τα ψητά στα σπίτια τους. Είμαστε προετοιμασμένοι με επιπλέον ανθρώπους που κάνουν διανομή να παρέχουμε το φαγητό μας στα σπίτια τους. Έχουμε λίγο παραπάνω υπολογίσει, λίγο παραπάνω πράγματα και σίγουρα λιγότερα από ό,τι ήταν άλλες χρονιές. Η Τσικνοπέμπτη δεν βρήκε τους κατοίκους στις γειτονιές όπως άλλες χρονιές, ούτε σε υπαίθριες ψησταριές. Αντίθετα, οι περισσότεροι είχαν κάνει ήδη τις παραγγελίες τους για να γιορτάσουν οικογενειακά στο σπίτι. Να τσικνιστώ στο σπίτι μόνο με τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν έχω πάρει από το κρεοπωλείο κάτι κεμπάπ και μερικά σουβλάκια. Θα τα ψήσουμε και θα τα φάμε με τη γυναίκα μου εκεί. Έχουμε παραγγείλει για το βράδυ σε ψησταριά σουβλάκια και κοκορέτσια και θα φάμε σπιτικά. Το μεσημέρι έχουμε πάρει έτοιμα από κρεοπολείο και θα τα ψήσουμε στο φούρνο. Γιατί απαγορεύεται να ψήσουν στα κρεοπολεία φέτος. Σουβλάκια, παντσέτες και μπριζόλες ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων. Ο τζίρος των ψητοπολίων μπορεί να μην είναι ο ίδιος με τις προηγούμενες χρονιές και η εστίαση να παραμένει κλειστή, ωστόσο οι εργαζόμενοι στις ψησταριές κρατούν την αισιοδοξία τους. Σήμερα μας παίρνουν για κατοίκον παραγγελίες, αλλά σε καμία σχέση με τις άλλες χρονιές. Είναι πολύ μειωμένη η κίνηση, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο για την επόμενη χρονιά που έρχεται, να φύγει αυτό το κακό, να μην ξαναέρθει. Μια διαφορετική Τσικνοπέμπτη φέτος για όλους. Είμαστε με την υπηρεσία delivery. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ο κόσμος παίρνει στα σπίτια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλαμε όλοι και με τέτοιο ωραίο καιρό θα ήταν τελείως διαφορετικά. Τι να κάνουμε, αυτό είναι τώρα, προσαρμοζόμαστε. Παρά την καραντίνα και το lockdown, το έθιμο της Τσικνοπέμπτης διατηρήθηκε με την ευχή όλων του χρόνου να γιορταστεί η μέρα μαζί με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.